Το ένα και μοναδικό πράγμα που χρειάζεται να κάνεις για να χάσεις λίπος και όλα τα άλλα θα γίνουν αυτόματα, είναι να τρως περισσότερη πρωτεΐνη. Μην κοιτάς τη συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα. Αυτή είναι μόνο για να επιβιώσουμε και μάλιστα οι περισσότεροι ούτε καν αυτοί δεν φτάνουν. Κοίτα να τρως 2 γραμμάρια πρωτεΐνη ανά κιλό ιδανικού βάρους. Δηλαδή, αν το ιδανικό σου βάρος είναι για παράδειγμα 60 κιλά, κοίτα να τρως τουλάχιστον 120 γραμμάρια πρωτεΐνη. Τουλάχιστον. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα θα τρως πιο θρεπτικά, γιατί όλες οι πρωτεϊνούχες τροφές είναι πολύ θρεπτικές. Αυτόματα δεν θα πεινάς. Οι τροφές με πρωτεΐνη φέρνουν εύκολα κορεσμό. Δεν μπορείς να κάνεις υπερφαγίες με κοτόπουλο, μπριζόλες ή ψάρι. Και άρα, αυτόματα θα μειωθούν οι υδατάνθρακες που τρως. Έχεις περιττά κιλά επειδή τρως περισσότερους υδατάνθρακες από όσους χρειάζεσαι. Αντικαθιστώντας τους με πρωτεΐνη, θα βγεις από το φαύλο κύκλο των υδατάνθρακων. Και άρα θα έχεις αυτόματα περισσότερη αυτοπιθαρχία. Με τους υδατάνθρακες δεν γίνεται να έχουμε αυτοπιθαρχία, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουμε αυτόματο μηχανισμό κορεσμού για τους υδατάνθρακες, ενώ αντίθετα για την πρωτεΐνη έχουμε. Άρα αυτόματα θα τρως λιγότερες θερμίδες και θα είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Αυτόματα θα δουλεύει καλύτερα ο μεταβολισμός σου, γιατί η πρωτεΐνη βοηθάει στο μεταβολισμό και στις καύσεις. Και άρα αυτόματα θα έχεις περισσότερη ενέργεια, θα νιώθεις καλύτερα και θα κάνεις πιο τακτικά γυμναστική. Και άρα αυτόματα θα αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή σου. Και πριν με παρεξηγήσεις, δεν σου λέω να μην τρως καθόλου υδατάνθρακες, απλά σου λέω να τρως τόσους όσους χρειάζεσαι. Και πώς θα μάθεις ποιες τροφές έχουν πρωτεΐνη και πόση? Ρώτα ακριβώς αυτό το πράγμα στο Google και κάτσε και ζήγησε τις τροφές να δεις πόσο είναι. Φάε περισσότερη πρωτεΐνη και κάνε like και follow, γιατί έχω και άλλα τέτοια.